αυτά. Απαιτητικό παιδί είχες. Πώς? Απαιτητικό ναι, παιδί. Πάντα. Και τώρα είναι απαιτητικό. Λοιπόν, και τότε συνειδητοποίησα ότι θα χάσω το παιδί μου αν συνεχίσω με αυτούς τους ρυθμούς. Οπότε χαλάρωσα λιγάκι. Επέλεξα έτσι πιο μικρούς χώρους για να τραγουδάω, τόσο ώστε να μην έχω τόσα πολλά τριχάματα και με τις δισκογραφικές. Και νομίζω ότι έχω αποκτήσει μια τέλεια σχέση με τη Χριστίνα. Και αυτό φαίνεται τώρα. Γιατί στην εφηβεία ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Όλο υπήρχαν οι εξάρσεις και όλα αυτά. Αλλά τώρα φάνηκε ότι χτίσαμε τη σχέση και μας. Και ίδιες από την πλευρά. Εκτίμησε το ότι θυσίασες πράγματα για αυτήν. Δηλαδή ήταν κάτι που το κατάλαβε ότι το έκανες καθαρά για εκείνη και γιατί η σχέση μάνας και κόρης πάνω στο κρέκλες να δουλέψεις περισσότερο. Αυτά δεν μπορείς να τα καθορίσεις. Όχι, δεν νομίζω. Απλά τότε αισθάνθηκε την ανάγκη να μου το πει ότι «Μαμά, δεν νιώθω ότι σε έχω δίπλα μου, ναι, μου λείπεις». Αυτά όμως δεν είναι, είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι και ο τρόπος που της φέρθηκα στην εφηβεία, που παίζει ρόλο. Ήσασταν είναι από τις μανούλες που τη συμβουλεύατε στην δύσκολη, πέρασε δύσκολη εφηβεία. Πολύ. Για πες μας λίγο να προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά και είμαστε στα δύο, αλλά έξω ακόμα. Δείχνει χαρακτήρα η μεγάλη μου, ειδικά για δύσκολη εφηβεία. Κοίταξε, τα παιδιά όταν είναι σε αυτή την ηλικία, καταρχήν δεν θέλουν να κυκλοφορούν με τους γονείς τους. Ναι, ναι. Γιατί νιώθουν ότι να μην είμαι μαμάκια και τέτοια. Ναι, 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 και δεν θέλω και πολλές εκδηλώσεις αγάπης προς τους φίλους. Τώρα όμως έχει αλλάξει τελείως, γιατί είναι τα συμπτώματα της εφηβείας. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες εξάρσεις, αλλά η σχέση μας έχει χτιστεί, μου λέει όλα τις τα προβλήματα, τα μυστικά, τα μυστικά της. Τι ωραία. Ναι. Τότε και στην προσωπική σου ζωή πάντα είχες ως γνώμονα το παιδί.